Έκαναν συνεδρίαση ανώτερη αξιωματική δια του κράτους, ήταν, αλλά πόσα χρόνια είναι, 5-6, ίσως και παραπάνω. Ναι. Και άκουσα με τα αυτιά μου τούτα, ναι, ότι αυτό λέει το είχαν παλιό έθιμο όταν θα είναι τον ένα σύντεκνο, ένα δικό σου άνθρωπο. Ο χαιρετισμός λέει ήταν να παίξει παλωτιά. Μια μπαλωτή. Ναι. Όταν έρθει από μακριά. Ναι, από ήταν χαιρετισμός αυτός. Τ' άκουσα τούτο να. Ναι, ναι. Τι έγινε από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω. Αυτό δεν έπρεπε να το έχουν απαγορέψει. Όχι, μα δεν μπορεί σε τούτη να τη μεγάλη έκταση δεν μπορεί να το να ξεκουκουρώνει ο ένας εδώ στην πλατεία μέσα και να ανακάθονται 300 νομάτι, 500 και να κάνω έτσι. Τώρα με τα διά μου, με τα μάτια μου. Αυτό, και πήγα σε τρεις γάμους, επισκοπό. Γιατί είμαι καψομπαρούτης και εγώ αυτανεγενήθηκα. Και πήγα επισκοπό να παίξω μπαλωτές, όπως όλους, και αναγκάστηκα και πήρα τη γυναίκα και έφυγα. Διότι έβλεπα ανθρώπους που ξεφκαρούσαν τη μέση του γλεδιού και παίζανε στον αέρα μπαλωτές και ήταν κάτι σίδερα πάνω του ότι η γυναίκα επικίνδυνα να το πω. Επικίνδυνα. Επήγα σε τρεις περιπτώσεις χαροκοπιές. Σε μια άλλη μια μάπτυση. Ω άτρασο αθόρυβος όπου κι αν προβάλλει. Ω άτρασο αθόρυβος όπου κι αν προβάλλει. Ο βασταλέ μονιά μου χω, χωρίς να παίξει μπαλωτιές κάνει ζημιά μεγάλη. Χωρίς να παίξει